Κυρία Πρόεδρε, είναι μια απαράδεκτη τροπολογία. Είναι μια αντιλαϊκή τροπολογία, είναι σε βάρος δηλαδή των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων και κάνει όχι απλά ένα βήμα, αλλά ένα άλμα στην παρατέρω εμπορευματοποίηση των νοσοκομείων, των δημόσιων νοσοκομείων, αλλά και της υγείας συνολικότερα. Αλλά όμως πίσω από αυτή την επιλεκτική, την επίκληση της αντισυνταγματικότητας, τα άλλα κόμματα προσπαθούν να συγκαλύψουν τις δικές τους τεράστιες, το επαναλαμβάνω, ευθύνες, τις οποίες έχουν για την κατάσταση στα ζητήματα της υγείας κατά την περίοδο που αυτά ήταν στην κυβέρνηση. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Γιατί πού πατάει η συγκεκριμένη τροπολογία, την οποία ζητάμε να αποσυρθεί? Πατάει στο γεγονός ότι τα νοσοκομεία πρέπει να λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, να έχουν ίδιους πόρους, δηλαδή να έχουν έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών. Αυτό, σε αυτό πατάει η συγκεκριμένη τροπολογική. Και με αυτόν τον τρόπο λέει ο Υπουργός ότι θα αυξηθούν τα έσοδα των νοσοκομείων. Πότε έγινε αυτό, πότε ξεκίνησε? Το 2001. Επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, απογευματινά γιατρία, για να απομπλοκαριστεί λέει, αλλά θα πληρώνει οι ασθενείς που θα πηγαίνουν, θα παίρνει και ο γιατρός κάτι παραπάνω, θα μένουν και έσοδα στα νοσοκομεία. Να λοιπόν, στο όνομα της υποχρηματοδότησης των νοσοκομείων από τότε, της μείωσης των αποδοχών των γιατρών και της διάκρισης ανάμεσα στους ασθενείς, γιατί πήραν και ασθενείς που δεν μπορούν να πάνε στα απογευματινά ιατρία. Δεν υπήρχε τότε. Δεν ήταν διάκριση αυτό? Βεβαίως ήταν διάκριση. Όμως αυτό παρέμεινε. Και όχι μόνο παρέμεινε, αλλά έρχεται το 2011 πάλι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το 2011, και τι λέει στο άρθρο 9 του νόμου 288 του 2001, προσθέτει και το εξής. Λέει, κατόπιν απόφαση των διοικητών των νοσοκομείων μπορούν να βάλουμε συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν να και ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέσα στα νοσοκομεία να παίρνουν κλίνες, να κάνουν και αυτές στους δικούς τους πελάτες, έτσι, στις διάφορες ενέργειες ιατρικές. Είτε είναι εξετάσεις, είτε είναι επεμβάσεις, μικροεπεμβάσεις. Και πάμε και λίγο παραπίσω. 2012, συγκυβέρνηση Παπαδήμου. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Λάος Βελόπουλος. Τι βάζουν το άρθρο, το παράγραφο 10 στο συγκεκριμένο άρθρο, που λέει ότι στα νοσοκομεία του ΕΣΥ δημιουργούνται και χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβητικές πράξεις στα νοσοκομεία πέραν του ωραρίου, στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας. Όλα αυτά λοιπόν να έχουν ένα υπόβαθρο. Που αυτό το υπόβαθρο ούτε βέβαιως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το άλλαξε. Τρίτο ζήτημα, στο οποίο θέλαμε να πούμε εδώ. Όλα αυτά λοιπόν γιατί γίνονται? Για να εξασφαλιστούν πόρους στα νοσοκομεία, υποχρηματοδότηση, για να συμπληρώσουν τα εισοδήματά τους γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό και βεβαίως η διάκριση προβλημάτων των ασθενών. Επικαλείται μάλιστα το κείμενο της αντισυνταγματικότητας την κατά προτεραιότητα προσλήψη, λέει, μόνιμου προσωπικού. Αλήθεια, ως κυβερνήσεις που ήσασταν, προσλαμβάνεται μόνιμο προσωπικό ή το κατ' εξαίρεση προσωπικού ορισμένου χρόνου το επικουρικό προσωπικό, το οποίο είναι και κανόνας, το οποίο έγινε και κανόνας και μάλιστα, άλλο θυμίζετε εσείς με τις πολιτικές σας, και μάλιστα όχι μόνο επικουρικό προσωπικό, αλλά και προσωπικό με δελτίο παροχής υπηρεσιών, κύρια στις τουριστικές περιοχές, για να καλυφθούν, λέει, οι έκτακτες ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Δεν τα έχετε ξανακούσει αυτά τα ζητήματα? Και βέβαιως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε ένα άλμα. Ως οδοστρωτήρας τα σκούπισε όλα αυτά. Με τα απογευματινά χειρουργία, με τους ιδιώτες γιατρούς που μπορούν να χειρουργούν. Όμως όλα αυτά τα ζητήματα από κοινού δεν έχουν μια αφετηρία? Ποιος έκλεισε νοσοκομεία? Δεν έκλεισε νοσοκομεία η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, τα λοιμωδών νοσημάτων? Δεν συγχώνευσε κλινικές τότε στην περίοδο αυτή? Δεν έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ το νοσοκομείο του Θώρακος στην Πάτρα? Βεβαίως. Άρα λοιπόν, να ποια είναι τα βασικά, τα σημαντικά ζητήματα. Αλλά εκεί που πραγματικά, κυριολεκτικά δίνεται όχι χέρι βοηθεία στην κυβέρνηση, την ξεπλένεται στην κυριολεξία την κυβέρνηση, είναι αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση αντισυνταγματικότητας.
στις τελευταίες γραμμές της πρώτης παραγράφου της πέμπτης σελίδας, λέει το εξής τρομακτικό. Αν ληφθεί υπόψη, θα διαβάσω το κείμενο για να φανεί, αν ληφθεί δε υπόψη πεπερασμένη δυνατότητα υποδομών και προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων, οι άδειες αυτές θα πρέπει να είναι περιορισμένες, γεγονός πως εκ τούτου θα τις κατηστούσε περιζήτητες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι οι ιδιώτες γιατροί θα καταβάλουν αποζημίωση για τη χρήση των υποδομών και την απασχόληση προσωπικού θα επέβαλε, λέει το ΠΑΣΟΚ, τη θέση μιας επαρκώς ανταγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση των σχετικών αδειών, η οποία θα διασφάλιζε ισότιμη συμμετοχή των ιδιωτών στο διαγωνισμό και θα απέφερε μάλιστα το μέγιστο δυνατόν όφελος στα νοσοκομεία, στα δημόσια. Τους λέτε λοιπόν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά. Τους λέτε λοιπόν πώς θα αυξηθούν τα έσοδα των νοσοκομείων να κάνουν διαγωνισμό για να πληρώνει ασθενείς ακόμη περισσότερα. Από τη στιγμή που δεν θα κρυθεί αντισυνταγματική, αφού το κάνετε που το κάνετε, κάντε το καλύτερα να μαζέψουν περισσότερα χρήματα νοσοκομείο. Να λοιπόν ποιος ξεπλένει τη διάταξη αυτή και την πολιτική. Επί της ουσίας την αντιλαϊκή, την αντιδραστική της Νέας Δημοκρατίας. Τελειώνω. Κυρία Πρόεδρε, ναι, παρακαλώ, αυτό που ζούμε σήμερα είναι η ευρωνοσιακή κανονικότητα και στα ζητήματα της υγείας που την υπηρετήσετε με πιστότητα όλοι σας. Γι' αυτό και η διαχωριστική γραμμή είναι ανάμεσα ακόμα του ευρωμονόδρομου και του αστικού πολιτικού συστήματος συνολικότερα και στο ΚΚΕ. Εμείς λοιπόν λέμε να αποσυρθεί η τροπολογία και με βάση αυτή τη λογική, την αντιλαϊκή, αντιδραστική, θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση.